κρέας, αλλά ξαναλέω, σας προετοιμάζουμε τώρα που είμαστε και σήμερα ζωντανά για να έχετε ωραίες συνταγούλες για το Πάσχα. Ακριβώς. Για τις μέρες του Πάσχα. Θα βάψουμε και κόκκινα αυγά. Βάψαμε τα μισά, με πολλή επιτυχία. Αχ, πες μου ότι έχεις μαζί σου βαφή. Βαφή, ναι, αυτό εννοείς. Είχα λκομανίες. Είναι μόνο αυτή? Ναι, όχι, okay, έχουμε και άλλη. Τι εννοείς? Θέλω μία. Ορίστε, έχουμε και άλλη. Θες αυτή που είναι ανοιχτή? Ναι, γιατί θα φύγω. Μπορώ, παιδιά, δεν το έχω κάνει ποτέ. Μην πέσει πάνω σου, γιατί βάφω. Βαγγέλη, μπορώ να την πάρω? Θα πάμε μαζί με τα παιδιά και τη μαμά μου στο εξωτερικό. Ωραία, μετά πάρε την εκπομπή. Αυτήνα, γιατί αυτή είναι ανοιχτή και αν πέσει πάνω σου. Έχεις φακελάκι? Ναι, έχουμε, ωραία. Γιατί ζουν νόμιζα έξω... τώρα τι θέλεις. Όχι, είναι, θα πάμε στο θείο μου. Okay. Στο θείο μου, στη θεία μου και στα ανήψια μου. Αυτό τον ανήψιό μου τον ωραίο. Ναι. Ζουνε τέλος πάντων. Δεν ξέρω, αλλά λέω ναι εγώ. Στο εξωτερικό. Και με παίρνει χθες η θεία μου, έστειλε στο WhatsApp μήνυμα. Λέω, τι θέλεις να σου φέρω από την Ελλάδα, θα πάμε να κάνουμε Πάσχα στο σπίτι τους. Μου λέει, θέλω οπωσδήποτε να μου φέρεις να βάψουμε Μεγάλη Πέμπτη τα αυγά αύριο, ναι, κόκκινη τη βαφή. Έχω, ναι, ένα φακελάκι, θέλω να μου φέρεις ακόμα ένα, ναι, έχει μείνει το περσινό. Okay. Και θέλω και να μου φέρεις, μου λέει, και μία σούβλα που υπάρχει, λέει, η οποία γίνεται... Πτυσσόμενη. Ναι. Όχι, θέλουνε σούβλα, η οποία λέει, κάνει έτσι, πώς λέγεται, παιδιά. Πτυσσόμενη. Ναι. Και παραγγέλνει η μαμά μου μία σούβλα, πάει και βρίσκει, ναι, τα μαγαζιά. Κάτσε, κάτσε. Εγώ πώς θα την κουβαλήσω, παιδιά, εγώ τη σούβλα στο αεροδρόμιο. Το κελό, το εξώφυλλο, τη φέη με τη σούβλα. Παιδιά, πρέπει να του πάω τη σούβλα. Τι να κάνω, οι άνθρωποι είναι έξω, ο Θεός μου να έχει να έρθει τόσο καιρό. Πρέπει να του πάω τη σούβλα. Θα το δούμε στο κελό, μη στα φοριέσαι. Δηλαδή δεν την κουβαλάω, είναι τόσο μεγάλη. Δεν ξέρω τι σούβλα πήρατε. Ελεάνα. Άμα είναι για αρνή. Ελεάνα. Πώς είναι αυτή η σούβλα που μου ζήτησα? Και πού ξέρει η Ελεάνα? Πόσο να μαζεύεις, τα δύο θα μαζεύει αυτό. Δηλαδή, συγγνώμη, μου έστειλε ο θείος μου να κυκλοφορώ στο αεροδρόμιο με τα παιδιά της βαλίτσας και τη σούβλα. Αυτό θα είναι σίγουρα ένα μέτρο μήκος. Ωραία. Μπράβο. Παιδιά, πρέπει να πάω τη σούβλα. Είναι η επιθυμία του θείου. Ωραία. Θα τη βάλεις ένα σάκο μαγιάς μεγάλο μέσα, δεν κάνω πλάκα. Και θα το στείλεις στις αποσκευές. Επιτρέπετε. Άμα το στείλεις αποσκευές, ναι. Άμα το πάρεις μαζί σου, θα πάρει φυλακή. Στο αεροδρόμιο. Δεν θα πας στο εξωτερικό. Πότε μόνο τα παιδιά θα πάνε στο εξωτερικό. Θα πούνε τι θέλουν. Κάνει οικονομία η σκορδάλα και πήρε τη σούβλα μαζί της να ψήσει το δικό της αρνί. Εντάξει, για να το ναι, βρε, κατάλαβα, κατάλαβα. Όλοι τα πάμε εξωτερικό, κουβαλάμε διάφορα παράξενα πράγματα που μας ζητάνε. Εγώ με τη σούβλα. Τέλειο. Μόνο εσύ. Και θέλω και τη βάφη, θα την πάρω από τώρα. Ωραία, πάρ' την, Ευαγγέλη θα σου δώσει. Εμείς τις πας μία.